κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω κάτι που είπα σε ένα αθηναϊκό κανάλι, ότι ίσως στη Θεσσαλία η κουβέντα που έχει ξεκινήσει για το θέμα των ομοφυλόφιλων ζευγαριών στο γάμο ή στην τεχνοθεσία να είναι για μας κάτι το πολυτελές. Ιδίως διότι έχουμε άλλα προβλήματα τα οποία μας απασχολούν και έχουν προτεραιότητες. Προβλήματα τα οποία έχουν ουσιαστική συνταγματική κατοχήρωση. Το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ασφάλεια, το δικαίωμα στην κατοχήρωση της περιουσίας, όταν όλα αυτά μετά από μια φυσική καταστροφή θίγονται και τίθενται ένα αμφιβόλο, είναι τα πρώτα τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε. Παρά τα αυτά όμως, επειδή στην ελληνική κοινωνία άνοιξε αυτή η συζήτηση, οφείλουμε να πούμε ότι η θέση της Εκκλησίας είναι πάγια σε αυτά. Η θέση της Εκκλησίας, πέραν του γεγονότος ότι καταδικάζει ή χαρακτηρίζει κάποια πράγματα ως αμαρτία, χωρίς αυτό να σημαίνει απόρριψη ή αποστροφή. Διότι ήδη από την Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε πως ο Θεός έδωσε το δικαίωμα στον άνθρωπο ακόμα και να αμαρτάνει. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ο εξής στίχος: «Απόσταται απ' εμού ο Θεός, οδού σου ιδέν ευβούλωμαι». Δηλαδή, φύγε μακριά από μένα, Θεέ, δεν θέλω να ξέρω το δρόμο σου. Πέραν λοιπόν του γεγονότος ότι η Εκκλησία αναγνωρίζει στον οποιονδήποτε το δικαίωμα στην αμαρτία, του δίνει και το δικαίωμα στη μετάνοια και τον περιμένει πάντοτε. Με αυτή την έννοια, οι δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Κρήτης ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αδελφοί μας, έχουν το ουσιαστικό και πνευματικό περιεχόμενο του γεγονότος ότι η Εκκλησία διεκδικεί τον κάθε άνθρωπο να τον φέρει σε αυτό που ονομάζουμε σωτηρία, σε αυτό που ονομάζουμε επίγνωση του Θείου Θελήματος και πνευματικό αγώνα. Περαιτέρω, η θέση της Εκκλησίας είναι ξεκάθαρη ως προς το γεγονός ότι κάποια πράγματα μπορεί να γίνονται και να επιλέγονται, όμως οφείλουμε να προστατεύουμε τον πλέον αδύναμο. Και στην παρούσα φάση, ο πλέον αδύναμος είναι τα παιδιά. Βεβαίως, προσπαθούν κάποιοι να μας πούν ότι αυτά που φοβόμασταν περί αυξήσεως της παρένθετης μητρότητος, περί αλλαγής του καθεστώτος, ίσως δεν θα πρέπει να το φοβόμαστε διότι δεν θα προβλέπονται σε αυτό το νομοσχέδιο. Όμως, επιτρέψτε μου να πω κάτι σημαντικό. Το κυβερνών κόμμα ευθύνεται με ένα κόλπο, το οποίο έγινε παλαιότερα και οδήγησε σε μια σημερινή κατάσταση με την οποία η Εκκλησία αισθάνεται άβολα και δύσκολα. Εξηγούμε. Το 2008, επί κυβερνήσεως Καραμαλή, τότε δεν υπήρχε βέβαια το OpenGov, δεν μπορούσαμε να προειδοποιηθούμε για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της όποιας κυβερνήσεως. Το 2008 λοιπόν πέρασε ο νόμος για το σύμφωνο συμβίωσης για τα ετερόφυλα ζευγάρια. Με ρητή διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί στα ομόφυλα, με όρους αναγωγής στο οικογενειακό δίκαιο που δεν επιτρέπονται διακρίσεις, γι' αυτό και πολύ άνετα οι ενώσεις των ομοφυλοφίλων, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, κατέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πέτυχε την καταδίκη της Ελλάδος, ώστε αργότερα, το 2015, να έρθει ο νόμος, να επεκταθεί ο νόμος για το σύμφωνο συμβίωσης και στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια, με το αιτιολογικό ότι έχουμε καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έτσι όπως στείνεται ο νέος νόμος, μου θυμίζει επανάληψη του ίδιου κόλπου. Θα πάμε σε κάτι light, σε κάτι ελαφρό, το οποίο όμως θα μας ανοίγει την πόρτα, ώστε κάποιοι να μπορέσουν να διεκδικήσουν δια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καταδίκες της χώρας και στη συνέχεια το όποιο κόμμα θα είναι τότε στην εξουσία, όταν θα ευδοκιμήσουν όλα αυτά, ή και το ίδιο το κυβερνών, να πει ότι καταδικαστήκαμε και πρέπει να δώσουμε παραπάνω πράγματα. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει καμία ανάγκη που πρέπει να διαχειριστεί η υφιστάμενη νομοθεσία, διότι δεν θίγεται δικαίωμα, δεν υπάρχει ανισότητα. Δίνουμε τυχαίους τίτλους σε νομοσχέδια και σε νόμους, δημιουργώντας εντυπώσεις. Θυμίζω λίγο ότι και τα μνημόνια είχαν τίτλους φοβερούς περί σωτηρίας και περί ανακούφισης και περί. Δυστυχώς πολλές φορές στους τίτλους είμαστε φευρατικότατοι. Όμως θα ήθελα να πω ότι αν υπήρχε καταστρατήγηση δικαιώματος, αν υπήρχε προσβολή της οποιασδήποτε ισότητας, δεν θα είχαμε νομοθεσία, θα είχαμε νομολογία. Δηλαδή, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το αρμόδιο δικαστήριο, για να προστατεύει τα δικαιώματα τα συνταγματικώς απονεμημένα, θα είχε επέμβει και θα είχε ρυθμίσει την κατάσταση. Για να μην επεμβαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, για να μην έχουμε νομολογία μέχρι τώρα τέτοια, πάει να πει ότι δεν υφίστανται πρόβλημα συνταγματικότητας, καταδίκης της αρχής της ισότητας, καταπάτησης δικαιωμάτων κτλ. Πάμε λοιπόν να ρυθμίσουμε κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο το έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και ποιοι και πόσοι το απαιτούν. Και μάλιστα με όρους που δημιουργούν προβλήματα για την επόμενη μέρα. Και συγκεκριμένα αυτό το οποίο αποτελεί, αν θέλετε, την μεγαλύτερη ανησυχία της Εκκλησίας είναι οι όροι και τα όρια που θα δοθούν στην παρένθετη μητρότητα. Διότι στην παρούσα φάση κάποιοι το αρνούνται με τα αυδελιγμίας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στις ισχύουσες διατάξεις, όμως κάποιοι άλλοι διάλυση οδού μπορεί να το πετύχουν και να αλλάξει. Εξηγούμε. Στην παρούσα φάση, η παρένθετη μητρότητα επιτρέπεται σε γυναίκα που είναι συγγενής της γυναίκας που έχει το πρόβλημα και δεν μπορεί να γεννήσει. Μπορεί να γίνει δεκτή μόνο με όρους εθελοντικούς, δηλαδή χωρίς να πάρει χρήματα αυτή που θα γίνει παρένθετη μητέρα.
και επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχουν βιολογικοί ή ιατρικοί λόγοι που απαγορεύουν, δεν επιτρέπουν την κυοφορία από την μητέρα την κανονική. Με όρους λοιπόν απολύτου σεβασμού προς το γεγονός της δημιουργίας ενός ανθρώπου του να έρθει στον κόσμο και με όρους επίσης πραγματικού σεβασμού στην προσφορά μιας γυναίκας προς μία άλλη, διότι αυτό έτσι όπως το περιγράψαμε, όπως το περιγράφει η ελληνική νομοθεσία κατόπιν προτάσεων της Επιτροπής Βιοειθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι ανάδειξη μιας πράξης αλτρουιστικής. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι σε μελλοντικό βαθμό θα καταστρατηγηθεί και θα έχουμε ακόμη και επιχρήμαση κυοφορίες, πράγμα το οποίο δημιουργεί μια εμπορευματικοποίηση η οποία είναι απαράδεκτη για την Εκκλησία της Ελλάδος. Ήδη ο Πάπας καταδίκασε απόλυτα την παρένθετη μητρότητα με τρόπο απόλυτο. Το συνηθίζει αυτό το Βατικανό. Εμείς δεν αρνούμαστε τις τεχνολογικές προόδους ή τα επιτεύγματα της ιατρικής, αρκεί να οριοθετούνται από όρους ηθικής. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά και με τους όρους που υφίσταται η παρένθετη μητρότητα στην κρατούσα ελληνική νομοθεσία, εμείς είμαστε αναπαυμένοι. Αν αυτό όμως αλλάξει και πάμε αλλού, τότε θα έχουμε και εμείς πρόβλημα. Ήδη η Καθολική Ιεραρχία, η Ιεραρχία των Ενελλάδη Καθολικών Επισκόπων, έκανε μία ανακοίνωση η οποία σε ορισμένα σημεία είναι σαφέστατη, σε κάποια σημεία εγώ διαφωνώ, ιδίως διότι θέλει να αναδείξει το απόλυτο του Βατικανού και τον αποκλεισμό της παρένθετης μητρότητας σε όλες τις εμφάνισεις. Όμως, θέλω να κατανοήσουμε πως δεν είναι μία απλή συζήτηση που μπορεί να γίνει στα πλαίσια συναισθηματισμών. Είναι μια βαθύτατη συζήτηση που πρέπει να γίνει με όρους ουσιαστικούς, διότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την κοινωνία και το μέλλον της. Και γι' αυτό είμαι πολύ στενοχωρημένος που περισσότερο εξετάζεται το γεγονός της μικροπολιτικής, ποιοι και πώς θα ψηφίσουν και πώς θα σχηματιστεί η όποια πλειοψηφία για να περάσει το νομοσχέδιο, παρά το γεγονός ότι αφήνουμε να μιλήσουν, ότι δεν αφήνουμε να μιλήσουν οι ειδικοί και αφήνουμε την ουσιαστική συζήτηση σε δεύτερο πλάνο. Για όλους αυτούς τους λόγους και εγώ απέφυγα να μιλήσω πάρα πολύ, διότι δεν θέλω να γίνω κομμάτι μιας συζήτησης που αντί να κοιτάζει την ουσία, περιστρέφεται γύρω από τον τύπο, κολλάει στα τερτύπια της μικροπολιτικής και τελικά αναδεικνύει την νεοελληνική μοναδικότητα, αντί να ασχολούμαστε ουσιαστικά με θέματα και σε βάθος, να κοιτάμε πράγματα τα οποία είναι επιφανειακά και έχουν να κάνουν με την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής, με την κόντρα και την αντιδικία της στιγμής και με ένα, αν θέλετε, σύστημα το οποίο πολλές φορές αυτοτροφοδοτείται με αυτά και με αυτά, χωρίς να παράγει ουσιαστικό έργο. Ευχαριστώ.